Μαραθώνιος Ναυπλίου 2018. Πέμπτη διοργάνωση και είμαστε στη χαρούμενη θέση εδώ να κάνουμε την press conference για να καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει από τη μία στο Μαραθώνιο, στην κλασική διαδρομή των 42 χιλιόμετρων, 195 μέτρων. Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου είναι μια διαδρομή την οποία θα ονειρευόταν κάθε δρομέας να τρέξει, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι επιπεδή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τους δρομείς. Και δεύτερον, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι μέσα στον αστικό ιστό, με ανθρώπους να χειροκροτούν και να δίνουν τη δική τους ενέργεια στον δρομέα. Απ' την άλλη, να πούμε ότι είναι ένα από τα γεγονότα τα οποία βάζουν εντελώς διαφορετικά στάνταρ στο πώς διοργανώνουμε στην Ελλάδα κάτι, μιας και συμμετέχουν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, μιλάμε για συλλόγους, μιλάμε για φορείς, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για εθελοντές, μιλάμε για οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει το παραμικρό. Αυτό, αν κάποιος το αναλύσει, θα δει ότι η επιτυχία, χωρίς εμείς να το ξέρουμε, ήταν από την αρχή κάτι εύκολο. Όσο περισσότερο λειτουργούν με όσο καλύτερο κίνητρο, τόσο καλύτερο είναι σίγουρα το αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε κίνητρο εμείς, από τη μία την προώθηση του τόπου μας, από την άλλη το να δώσουμε έναν υπέροχο αγώνα, αλλά και δίπλα σε όλα αυτά βάζουμε αλληλεγγύη, όραμα ελπίδας στην κυρία Μαριάννα Μαρτινογιάννη, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Βάζουμε τοπικούς σπόνσορες, οι οποίοι έχουν εντελώς αξιοσημείωτη διαδρομή, πορεία, αλλά και τώρα επιχειρηματική δραστηριότητα, και φυσικά ΣΕΓΑΣ, Περιφέρεια Πελοποννήσου, που μας βοηθούν πάρα πολύ. Όλοι αυτοί, που θα με έπαιρνε πάρα πολύ ώρα για να τους αναφέρω, στρατεύονται για την επιτυχία του Μαραθωνίου του Ναυπλίου. Και τι λόγια για τις παράλληλες εκδηλώσεις? Μιλάμε για εκπαίδευση. Φανταστείτε ότι τα σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, συμμετέχουν με πάνω από 2.500 άτομα. Όλα αυτά, η επιρροή που δέχονται είναι τρομερή γύρω από το δρομικό κίνημα, αλλά και για την, τι σημαίνει κίνηση, δραστηριότητα και όλα τα καλά τους. Μιλάμε για τουρισμό. Υπάρχουν ξεναγήσεις σε όλα τα αξιοθέατα της περιοχής, πρόγραμμα σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Αργολίδας. Μιλάμε για πολιτισμό που έχει να κάνει με εκδηλώσεις που γίνονται παράλληλα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος έρχεται δίπλα στο Μαραθώνιο, ακόμα και αλληλεγγύη, οικολογία, προληπτική ιατρική. Το Ρίκος Ντινάν κάνει καρδιολογικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές και μη που θα τρέξουν. Χρειάζομαι πάρα πολύ ώρα για να τα αναφέρω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν όλοι αυτοί και η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για ακόμα περισσότερους. Και ο προσδοκόμενος αριθμός συμμετεχόντων? Ο προσδοκόμενος είναι 7.000 κόσμος και να ξέρετε ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο αριθμός όσο το να μπορούμε όλους αυτούς να τους κρατήσουμε ευχαριστημένους. Και όχι ευχαριστημένους, θέλουμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους. Οι συμμετοχές για μας δεν πρέπει να ξεφύγουν, γιατί θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, έτσι ώστε να μπορούμε κάθε χρόνο να παρέχουμε τον καλύτερο δυνατό αγώνα. Ευχαριστώ.